Υπέροχο δώρο, υπέροχος Νίκος. Δείτε το αγόρι μου εδώ τι έφτιαξε. Παιδιά, πραγματικά. Τι να σου πω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι έχεις κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Τι έχεις κάνει, λουλούδι μου. Τι έχεις κάνει, αγόρι μου. Εντάξει, αυτό το έλεγα στον Παναγιώτη, ο οποίος τα βράδια που τον διώχνουν από τα διάφορα σπίτια που μένει, έρχεται καμιά φορά και μένει σπίτι μου και τα ξέρει τους χώρους μου. Παναγιωτάκι μου. Έχεις σκοπό να με βάζεις να κοιμάμαι εκεί? Όχι, γιατί αν έχεις σκοπό αυτό... εκεί. Λέω για το φωτιστικό εκείνο το λευκό που έχω, ναι, που θα το βάλω μέσα από αυτό το πολύ ωραίο ξύλινο αποθηκευτικό που έχω. Βέβαια ο Νίκος το έχει φτιάξει αυτό για άλλο λόγο. Εξήγησε. Αυτός ο λόγος που έχει φτιαχτεί το συγκεκριμένο είναι καταρχήν για σένα. Ναι. Έχει αυτό το έξυπνο που είναι οι εκοπές που μπορούμε να το κάνουμε με, όπως κάναμε παιδάκια ξυλογλυπητική. Ναι. Να πάρουμε ένα κόντρα πλακέ. Ναι. Να πιάσουμε να τα κάνουμε, να κόψουμε, να γράψουμε, mm-hmm, να κάνουμε τα γράμματα που θέλουμε. Και μπαίνει με αυτόν τον απλά πολύ εύκολο τρόπο. Θέλει δύο βέβαια. Όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν δύο. Όλα στη ζωή θέλουν δύο. Κοίτα να δεις. Κρατάω εγώ κόντρα εδώ. Μάλλον θα είναι πιο χρήσιμο να μην κρατήσεις κόντρα. Α. Να. Περιμένε. Κοίτα να δεις, μάλλον διάσαμε. Μόνοι μας διαστήκαμε. Καλή, θα το βάλουμε σιγά. Αν μπει το κάτω πρώτα, θα μπει και το πάνω μετά. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε. Έλα, μπήκε. Το έχουμε για πλάκα. Μπήκε. Τόσο εύκολο. Λοιπόν, αυτό το αριστούργημα είναι, το οποίο δείτε τώρα την κανονική μπορεί του χρήση. Μπορεί να το κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Περνάμε. Βάζουμε λοιπόν ένα ξυλάκι. Ωραία. Και έχουμε έναν υπέροχο αποθηκευτικό χώρο. Μίνι ντουλαπίτσα ουσιαστικά. Για όλα τα μπουφάν, χαμηλό. Έχουμε πίσω ένα φως. Αν δεν θέλει, αυτό είναι τέλειο. Το βάζετε στο χολ. Βλέπετε τι ωραίο έχει που είναι. Όνομά σας. Έχει το όνομά σας. Το βάζετε στο χολ. Κρύβεται έτσι και δεν έχετε πια αυτούς τους αντισθητικούς καλόγερους που γεμίζουν μπουφάν, κασκόλ, αυτό και γεμίζει. Άκου, ο χώρος. Τώρα αυτό έχει φτιαχτεί για σένα. Ναι. Όμως, όποια φίλη πάρει τη στιγμή που θα αποφασίσεις εσύ, ναι, θα κάνουμε σε δύο ανθρώπους, στο ύψος που θέλουν, στο μέγεθος που θέλουν, με το όνομά τους ή για το παιδί τους ή για εκείνους, δύο ακριβώς ίδια, ό,τι χρώμα θέλουν δώρο, αλλά να τηλεφωνήσεις την ώρα που θέλεις εσύ και όποτε το αποφασίσεις που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι δικό σου βέβαια. Αυτό είναι. Αλλά θα φτιάξουμε δύο. Ποιος θα ίδια, ήθελε να πάρει τώρα θέλει, ό,τι χρώμα τέτοιο θέλει που να λέει η Ναταλία. Όλοι. Εγώ πότε θα το ήθελα. Θα το φτιάξω. Όχι, λέω. Υπάρχει κανείς που θα ήθελε, ξέρω. Λοιπόν. Πάρα πολύ, πιστεύω. Τον κρέμισα. Πολύ. Θέλετε να σας... Ο Νίκος σας κάνει δώρο, λοιπόν. Γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος ο Νίκος μου. Τέτοιο παιδί είναι ο Νίκος μου. Τηλεφωνήστε. 211-18-15-906. Τα δύο πρώτα μηνύματα που θα λάβουμε με ονοματεπώνυμο τώρα στο τηλέφωνο αυτό είναι Βασίλη επάνω, Ιωάννα μου. Το μέγεθος που θέλουν, το ύψος που θέλουν. Και τι χώρο έχουνε. Καλά. Μπορεί να μπει σε μια γωνία, σε ένα χολ, σε ένα σαλόνι, οπουδήποτε, όσο μικρό και να είναι το σπίτι, και να αποθηκεύουμε από πίσω χιλιάδες πράγματα. Τέλεια. Και με μια μικρή λάμπα κάτω φωτίζει αυτό το βράδυ και είναι ένα υπέροχο φωτιστικό δαπέδο, εκτός από ένα παραβάν που μπορεί να κρυφτεί. Θα σας φτιάξει ο Νίκος δύο τέτοια. Στο όνομα που θέλετε, δηλαδή μπορεί να λέει το όνομα του παιδιού σας, το δικό σας και του συζύγου σας, το δικό σας μόνο, ό,τι εσείς θέλετε. Κάποια ημερομηνία που θέλουν, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλουν και πιστεύουν ότι θέλουν. Και θα αυτό το έχετε δώρο από τον Νίκο και από τον Άμαστε. Αυτό τέλεια είναι δικό σου βέβαια. Πάει. Το αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ωραία. Να δούμε την επόμενη βερσιόν που έχουμε. Ωραία. Είναι αυτό εδώ που μπορούμε με απλά ξύλα να φτιάξουμε ένα παραβάν με ξυλάκια που τα παίρνουμε από τα πολυκαταστήματα. Με ένα καρφωτικό ή με κόλλα. Φανταστικό. Είναι πόστερ επώνυμα. Και η αρχική βερσιόν. Τα έχω περάσει. Έχω πει επίτηδες πίσω, Ναταλία. Να δεις με το καρφωτικό πώς τα έχω πιάσει τα ξυλάκια. Το έχω κάνει και σου έχω εδώ να δεις πόσο απλό είναι. Ξέκολα το πίνακα να δεις το πόστερ. Με διπλή όψη ταινία. Μην το φοβάσαι, δεν μας νοιάζει. Για να μην το σκίσουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να το δούνε. Α, είναι έτσι. Με διπλή ταινία. Το κολλάς λοιπόν. Ναι. Έχουμε το δεύτερο ξύλο που μπαίνει από πάνω. Okay. Και σχηματίζουμε εκείνο σε ό,τι ύψος θέλουμε, σε ό,τι μέγεθος θέλουμε και κάνουμε την κορνίζα που θέλουν με τον τρόπο που έχουμε κάνει το μεγάλο και. Είναι ένα απλό πράγμα. Μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του στο σπίτι. Μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Μπορεί να βάλει γράμματα, ονόματα, ό,τι τίποτε θέλει. Και, επίσης, και φωτογραφίες, άμα θέλετε δικές σας και τις πάτε σε ένα καλό φωτογραφείο εδώ πέρα, και σας το διάφορα θέματα που και πάλι κάποιος που θα θέλει και θα αποφασίσει και θα το αρέσει κάποιο από αυτά, mm-hmm, να το φτιάξουμε ένα δικό του πάλι να το δώσουμε. Το τρίτο. Θα το δώσουμε αλλά θα το κάνεις σε κάποια κλήρωση. Σε κάποια κλήρωση. Λοιπόν, εδώ τώρα
μπορούμε να κόψουμε γράμματα. Πάλι με ξυλογλυπτική. Είναι και εύκολο αυτό που λες να κόψουμε γράμματα. Εύκολο, δηλαδή το άκουσα και πριν που το πες. Εγώ έχω τον φίλο μου τον Μιχάλη Τεσσάτα που τα κάνει με λέιζερ. Αλλά μπορούμε εύκολα να το κάνουμε και μόνοι μας στο σπίτι. Μαχαίρι, τύπου. Με το πριονάκι που έχουμε παιδάκια. Με το πριονάκι το παιδικό. Μπορεί να βάλεις. Κοίταξε τώρα εδώ. Μπορεί να βάλεις μια φωτογραφία και να βάλεις γράμματα πάνω. Δες το πόσο. Πιάσε το ένα γράμμα. Θες να βάλουμε με ταινία διπλής όψης. Να τα δεις. Κοίταξε. Περίμενε. Να δεις πόσο απλό είναι. Παναγιώτη, θες να γδυθείς από πίσω και να βγεις μετά μπροστά. Τι θα ήθελες. Όχι, γιατί σε βλέπω πίσω από το παραβόν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι φανταστικό αυτό. Μα και ποιοτικά είναι σε πίθη από κοντά ότι είναι. Παλαιωμένο, λοιπόν, είναι. Και αυτό, παιδιά, θα το κάνουμε δώρο και αυτό θα το αποφασίσετε ποια στιγμή θα το κάνετε. Facebook, Twitter, όπου θέλεις εσύ θα το κάνεις. Okay. Εγώ το έχω φέρει για σένα, ναι. Τώρα το βάζω, παιδιά, πρόχειρα λίγο. Υπέροχο είναι. Δες. Τώρα το βάλουμε εδώ, να βάλουμε τα ονόματα. Κόβουμε την ταινία διπλής όψης να μην πετάει, όπως μ' άφησα εγώ τώρα. Και σας ξαναλέω ότι επειδή το έχει κάνει ο Νίκος, το έχει κάνει έτσι με αυτά τα παλιά πόστερ και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάτε ότι αν έχετε κάποια φωτογραφία δικιά σας, οικογενειακή, από διακοπές, από οτιδήποτε, σε ένα καλό φωτογραφείο, να σας την εκτυπώνουν τέλεια σε ό,τι διαστάσεις θέλετε. Ευχαρίστω, ναι. Λοιπόν, θα ανοίξω εγώ αυτά, βγάζεις τα τέτοια κόλλα τα γράμματα, να κόψω το επόμενο. Σας την εκτυπώνουν σε ό,τι διαστάσεις θέλετε και την κάνετε παραβάν, κανονικά. Και θες να σου πω κάτι, άμα τώρα κάποιος θεωρήσει πολύ δύσκολο κάτι, ας μας τηλεφωνήσουν να μας πούνε τι δυσκολίες έχουν, τι θέματα θέλουν να τους κάνουμε, ναι, με, να τους βοηθήσουμε. Βέβαια. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν πρόβλημα με τον μπάνιο τους. Μπορούμε το επόμενο θέμα μας να είναι θέμα είναι με τον μπάνιο. Ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο, δώσε ένα τηλέφωνο να μας παίρνουν, να μας ζητάνε από μόνοι τους τι είναι αυτά που θέλουν. Δες το. Και μπορεί να τα έχεις κάνει με χρώματα αυτά. Βέβαια, και να είναι μια φωτογραφία και αμέσως τα αλλάζεις. Μπορώ εδώ. Πώς το μπορείς. Δεν είναι θέμα. Εντάξει, Νίκο, είσαι πάρα πολύ καλός. Το βλέπεις, αμέσως αλλάζει. Πάρα πολύ. Παίρνουμε ένα πλαστικό χρώμα και περνάμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να κόψουμε τέτοια ξυλάκια με χρώματα και να βάλουμε σε διάφορα σημεία. Λουλού, εδώ είναι. Πάρε τα στο σπίτι, παιδιά, και από τα χέρια. Όπου θέλεις. Και πάλι με ταινία. Πρέπει να βάλουμε τώρα λίγη ταινιούλα στο. Βάλε εδώ σε αυτό. Βάλε εδώ σε λουδάκι. Εσένα, έχεις κάποια σελίδα, Facebook, Twitter που μπορεί να σε βρει κάποιο. Κοίταξε, θα μας βλέπουν κάθε Τετάρτη εδώ. Ωραία, οπότε θέλει, θα μας. Θα μας στέλνουν. Θα τον βρίσκετε τον Νίκο εδώ. Τα μηνύματα. Οκ, και στο email της εκπομπής μας επίσης. Να είμαστε παπάκι εψιλον TV. Κοίτα αμέσως πώς γίνεται. Έβαλα για να προσαλάζει. Αλλάζει. Μπορούμε μόνοι μας να καθίσουμε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε, ό,τι πιστεύουμε, αυτό με τις φωτογραφίες των παιδιών και αυτά, για να φτιάξουμε ένα υπέροχο πράγμα. Και με μία σωλήνα πίσω που μπαίνει ακριβώς εδώ, στη μέση των δύο, ναι, μπορούμε από πίσω να κρεμάμε διάφορα ρούχα, πράγματα και να μπει σε μία γωνία. Να κάνεις μία αντίστοιχη φάση σαν μια αυτή αντίστοιχη εδώ. Μία αντίστοιχη σαν αυτό και. Ναι. Και γίνεται και παραβάν και αποθηκευτικό. Σε όλα τα σπίτια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν έχουν μία καρδαρόμπα κάπου και τώρα το χειμώνα τα παιδιά τα μπουφάν, όλα είναι πάνω στους καραβέδες. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ένα έργο τέχνης δαπέδου και παράλληλα να είναι ένας σούπερ αποθηκευτικός χώρος που να μας δημιουργεί την αίσθηση αυτό... και τη χαρά και την αγάπη. Και πόσο σωστό αυτό που είπες, δηλαδή για εσάς ειδικά που έχετε παιδιά μέσα στο σπίτι, γυρνάνε από το σχολείο, πετάνε τα μπουφάν στους καναπέδες το ένα το άλλο, λόφος ο καναπές. Ενώ τώρα με τη λύση αυτή που λέει ο Νίκος, τσακ, μία βέργα από πίσω, κρεμασμένα όλα και με έργο τέχνης, έτσι. Και να σου προχθές δείξαμε. Μέργο τέχνης. Προχθές δείξαμε. Τα υφάσματα. Φανταστικά. Μπορούμε να πάρουμε ένα ριγέ. Κοίταξε αυτό το υφάσμα που κάνει μια ψάθα. Μπορούμε να καθίσουμε. Μάλιστα. Να το δείσουμε αυτό από πίσω. Mm-hmm. Και να φτιάξουμε ένα ντυμένο παραβάν. Και να βρω το άλλο κομμάτι του. Εδώ. Κοίταξε το. Δηλαδή να ντυντωθεί. Να μπει με διπλή όψη ταινία. Και δες το αμέσως. Και με καρφιτσούλες μπορεί να κρεμάσει φωτογραφίες. Γίνεται υπέροχο. Γίνεται υπέροχο. Δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να μην. Μπούμε στη διαδικασία μόνοι μας, με ένα κομμάτι ύφασμα το κάνουμε, με δύο ξύλα. Ό,τι θέλετε λοιπόν από τον Νίκο και αν σας έρθει καμία ιδέα ή κάτι θέλετε να του ζητήσετε και στο τηλέφωνο της εκπομπής και στο email, να είμαστε παπάκι. Θα σου κάνω το πορτρέτο σου εσένα και θα το βάλω στο παράθυρο. Αν θέλετε να το κάνω εγώ. Να είμαστε παπάκι εψιλον tv.gr.